ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Ο Ολλανδός, ψάχνοντας χώρο τώρα, κλείστηκε εκεί. Βρήκε τον τρόπο να περάσει για τον Πεχλιβάνη. Και πάλι για τον Φαν Κέσελ στην περιοχή το σούτι, κόντρα πάνω στον Τσμόφ. Φαίνεται όποιος να έχει ζαλιστεί κιόλας. Η μπάλα που θα περάσει το σούτ από τον Γκουστάβο, η μπάλα μόλις έξω. Ξανά το σούτ, το πρώτο που γίνεται από τον Φαν Κέσελ θα βρει στο πρόσωπο τον Τσμόφ. Στη σέντρα που γίνεται από τον Ψάλτη θα απομακρύνει ο Σεργίου. Το σούτ που γίνεται από τον Γκουστάβο, βλέπω ότι θα επιστρέψει. Ο νεόφυτος Μιχαήλ πάει να κάνει το λάθος, γίνεται. Ο Σέι θα κερδίσει την μπάλα, το σούτ, την μπάλα θα περάσει όμως out. Εδώ ο νεόφυτος Μιχαήλ θα κάνει το λάθος, θα τροφοδοτήσει τον Οσέι, τσιμπάει την μπάλα αυτός πρώτου, νάνει το σούτ εδώ ψηλά. Βαρέλα να είναι στην αιχμή του δωρατός. Θεωρώ, Πανίκο, ότι κυκλοφορεί σε σχέση με τα πρώτα λεπτά καλύτερα την μπάλα. Γουστάβο, ο Κριάν τον κυνηγάει, του πήρε μπάλα. Έγινε φάουλ όμως σύμφωνα με τον Κονφέ. Εδώ ψάχνοντας τον Φαν Κέσελ, δείχνει να ελέγχει την μπάλα, προσπάθησε να περάσει από τον Τσμόφς, υπάρχει φάουλ εκεί. Στο 8ο του παιχνίδι, στη φετινή χρονιά, εδώ το φάουλ που έγινε από τον Τσμόφς, ο Σαρφό θα εκτελέσει. Κεφαλιά που έγινε. Να η εκτέλεση, κοιτάξτε, ο Σαμπίνια χάνεται από τα μαρκάρισματα, βρίσκεται μόνος του. Ανεβαίνει με ταχύτητα ο Ολυμπιακός. Φάουλ. Εδώ και πάλι ο Χριστοφόρου είναι. Εδώ το φάουλ που γίνεται, δυνατό. Νικολάου τώρα για τον Βαρέλα, προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο, έχασε την μπάλα. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα και την... Εδώ να πούμε πάντως νωρίτερα, να σε διακόψω για μερικά δευτερόλεπτα, Αντρέα, υπήρχε φάουλ. Νικολάου ο Τσμόφς που ελέγχει και πάλι για τον Νικολάου, φάουλ που έγινε. Εδώ το φάουλ που έγινε από τον Φαν Κέσελ. Της Νέας Σαλαμίνας είναι πολύ. Θα δούμε το Σαρφό έξω από την περιοχή. Ο Γκουστάβο πολύ ωραία και πάλι για το Σαρφό. Το σουτ που γίνεται από τον Μανρίκε. Η δεύτερη φάση δοκάρι και στα χέρια του Βεσελόφσκι. Στην προηγούμενη φάση και το δοκάρι. Φάουλ που έγινε τώρα. Κάρτα να δούμε εδώ το φάουλ που γίνεται από τον Νικολάου στον Γκουστάβο. Βλέπει και την κίτρινη κάρτα. Ο Νικολάου ξανά το δεύτερο σούτ, την μπάλα σταματάει στο δοκάρι. Θα το ξαναδούμε εδώ με το σούτ από τον Μανρίκε. Η μπάλα ναι, χτυπάει στο δοκάρι. Περίεργη φάση. Ψάλτης. Με τον χάνει. Ο Αντιόλο έβαλε την κόντρα, κέρδισε. Έκανε το φάουλ στη συνέχεια. Εδώ η κόντρα. Σαρφό. Με τον Φαν Κέσελ και πάλι για τον Σαρφό. Εδώ η προηγούμενη φάση, υπάρχει φάουλ από τον Αντιόλο στο Σαρφό, τον είδατε χαμηλά, πάτησε ο Ντανίλο με προσποιήσεις, υπήρξε φάουλ εκεί. Εδώ η προσποίηση από τον Ντανίλο, το χάνει ο Αντιόλο, έχασε την μπάλα, υπάρχει φάουλ και σωστά, θα δει και την κίτρινη κάρτα ο Αντιόλο. Εδώ, κοιτάξτε, κερδίζει ο Σαρφό και τραβάει από τη φανέλα ο Αντιόλο. Εκτέλεσε ο Σαρφό, ο Βεσελόφσκι. Ξανά το σούτ. Ψάχνοντας και βρίσκοντας τον Βαρέλα, έχει μπροστά του τον Ψάλτη τώρα. Η σέντρα που γίνεται είναι καλή, ο Σέι, ευκαιρία offside. Εδώ ξανά η σέντρα από τον Βαρέλα. Όχι, κεφαλιά είναι από αμυντικό που πάει. Και εδώ η μπάλα πάει πίσω. Νομίζω ότι έχει γίνει λάθος από τον βοηθό. Τώρα για τον Σεργίου, η Νέα Σαλαμίνα που ανεβαίνει με αξιώσεις. Σεργίου πήγε κοντά όμως τον Μανρίκε. Σεργίου θα κάνει τώρα τη σέντρα ο Ντανίλο, την κεφαλιά έξω η μπάλα. Από τον Ολυμπιακό, εδώ η σέντρα, η κόντρα στον Μανρίκε. Ο Σεργίου δεύτερη προσπάθεια, η κεφαλιά από τον Ντανίλο φεύγει έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τον πίεσε ο Σεϊ. Ο Μανρίκε κράτησε την μπάλα.
φάουλ. Ο Αντιόλο είναι αυτός που θα αποχωρήσει, όσον καταλάβει. Ο Αντιόλο. Ναι. Ο Χάνι είναι. Ψαλτή στη σέντρα. Κεφαλιά που έγινε σε κόρνερ. Να, η σέντρα από τον Ψάλτη. Κεφαλιά που γίνεται. Όχι. Στο κεφάλι. Χτύπαει, δεν υπάρχει καμία παράβαση. Τώρα για τον Κονφέ από εκεί. Στον Γκρεάν το σούτ. Την μπάλα διαγώνια έξω. Ξανά η πάσα από τον Κονφέ. Το σούτ που γίνεται τώρα για τον Φαν Κέσελ. Στο ύψος της περιοχής το σούτ έπεσε και μπλόκαρε ο Βεσελόφσκι. Καλό το σούτ. Συνέχεια ψάχνοντας τον Οσέι. Πόρτο Πορτιμονένσε στις 7.30 Cita Vision Sports 6. Εδώ νωρίτερα η μονομαχία του Ψάλτη με τον Βαρέλα. Ο Ντανίλο θα κρατήσει την κατοχή. Ψάχνει και βρίσκει τον Οσέι. Έχει ανέβει ο Σεργίου. Η σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι. Το σούτ, η μπάλα μόλις έξω. Εδώ ο Οσέι θα σηκώσει το κεφάλι. Ο Κρέιν το σούτ. Να δούμε τον Φαν Κέσελ στην περιοχή. Το σούτ. Ο Βεσελόφσκι σε κόρνερ. Εδώ το σούτ που γίνεται από τον Φαν Κέσελ. Ο Βεσελόφσκι. Με 10 ποδοσφαιριστές η Νέα Σαλαμίνα. Ο Σαρφό που εκτέλεσε. Κεφαλιά που έγινε. Μεγάλη επέμβαση. Διπλή. Τρομερή επέμβαση. Μπάλα συνεχίζεται η φάση. Ξανά η εκτέλεση κόρνερ. Κεφαλιά που γίνεται από το Σαμπίνια. Εκπληκτική επέμβαση. Στη συνέχεια ο Νάνι τριπλή. Χώρο για σέντρα. Ο Μπρένο τη ζυγίζει. Είναι καλή η κεφαλιά από τον Ντανίλο πάνω από την εστία. Σέντρα από τον Μπρένο. Κεφαλιά από τον Ντανίλο. Τον έκλεισε σωστά και πήρε μπάλα ο Ανδρέου. Τώρα για τον Κρεΐνη η ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί για τη Σαλαμίνα. Το σούτ από τον Βαρέλα έξω. Κοιτάξτε εδώ την μπάσα. Ο Κρεΐνη ο οποίος πάει να περάσει ανάμεσα από δύο. Απομακρύνεται ο Βαρέλα. Έρχεται επιχειρεί το σούτ. Ο Σέι τώρα. Και πάλι για τον Ντανίλο. Ανάμεσα από τέσσερις. Κέρδισε το φάουλ από τον Γκουστάβο. Εδώ πάει, το σπρώχνει. Βρίσκει χώρο. Η σέντρα που έγινε ο Ντανίλο που πέρασε η μπάλα. Ο Βαρέλα ανάποδο ψαλίδι. Απομακρύνει ο νεόφυτος Μιχαήλ. Για τον Γκουστάβο. Από εκεί για τον Κωστόφ. Έχει χώρο για σου το Κωστόφ. Το επιχειρεί πάνω από την εστία. Εδώ στη μεγάλη παλιά. Όχι, εδώ είναι το τελείωμα. Με τον Κωστόφ το αριστερό. Σουτ πάνω από την εστία. Εδώ η σέντρα που γίνεται από τον Ανδρέου. Η μπάλα περνάει. Ο Βαρέλα με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο προσπαθεί να παραβιάσει την εστία του Ολυμπιακού. Ο νεόφυτος Μιχαήλ απομακρύνει. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.